που θα τις θυμηθούμε και θα τις θυμηθείτε σε λίγο καιρό. Ναι. Επισήμανση πρώτη, αυτή η κίνηση έχει ένα απίστευτο και απίθανο ακόμα πριν γίνει sponsoring από συγκεκριμένη ας πούμε μερίδα του τύπου και των μέσων εδώ και 4-5 μήνες. Ναι. Κυοφορήθηκε δηλαδή ως εμβριουλκός όχι από την κοινωνία αλλά από μια συγκεκριμένη μερίδα. Θυμάμαι το κόμμα του το ΚΕΠ, αν θυμάστε, του κυρίου Αβραμόπουλου. Ναι. Πώς έγινε όλη η ιστορία. Δεν λέω για την κατάληξή του, κάθε φορέας κάνει το δικό του κύκλο. Δεύτερον, αυτή η κίνηση και με τα γραπτά της και με όλες τις ομιλίες που έχουν γίνει και στα Θεσσαλονίκη και δεν έχει καμία επαφή, κατά τη γνώμη μου πάντοτε, με την κοινωνία. Δηλαδή δεν έχει κοινωνική γύρωση. Είναι μια συζήτηση στο επικοδόμημα. Δηλαδή για στελέχη, για παράγοντες, χρήσιμη, αλλά κοινωνική γύρωση με την έννοια ας πούμε, του ποια στρώματα, ποιες μερίδες θίγονται, τι να εκπροσωπήσουμε, τι και τα λοιπά, δεν είναι, δηλαδή φαίνεται, είναι ασιωμένα τέτοια αντίληψη. Αυτό, δεν είναι, αυτό δεν είναι τυχαίο. Οφείλω να πω ότι διότι τα τρίτη υψηλά ποσοστά αλλάζουν τη ματιά σας. Ναι. Την κοινωνική γύρωση την είχαμε πάντοτε. Αυτό είχαμε περισσότερο, δεν είχαμε στην πολιτική τη συζήτηση. Είναι ότι κάνοντας ένα τρίκ, δηλαδή μιλώντας για την μεταμνημονιακή εποχή, είναι σαφές ότι εντάσσεται στο μπλοκ των δυνάμεων και καθένας από τους παράγοντες που την έχουν συγκροτήσει, που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θεωρούσαν κατελάχιστον και επιεικός τις μνημονιακές πολιτικές ως κάτι, απαραίτητο για τη χώρα. Και με τη μετεκλογική συμπεριφορά σας έχει να κάνει αυτή η κουβέντα ή όχι? Σας αφορά αυτό που λέτε, ισχύει για τώρα ή ισχύει και για μετά? Πιστεύω από αυτά τα τρία που σας είπα μπορεί κανείς εύκολα να βγάλει το συμπέρασμα. Η εκτίμησή μου είναι ότι είναι κοντός ψαλμός αλληλούια. Δηλαδή μέχρι τις ευρωεκλογές θα εκμετρήσει. Μπορεί και να μην υπάρχει, λέτε. Θα εκμετρήσει αυτή όλη η διεργασία των δύο της. Θα βγάλει κάτι άλλο, ποιοτικά καλύτερο, χειρότερο, θα είναι δύο πράγματα, τρία πράγματα. Θα τα δούμε τότε. Πιστεύετε έτσι όπως θα είναι. Είναι καπέλο του Πασόκ αυτό ή όχι? Δεν νομίζω, όχι. Ξέροντας ας πούμε και πρόσωπα και πράγματα, θεωρώ ότι αυτή η κίνηση έχει μέσα της το σπέρμα της ενίσχυσης το γενικότερα και ευρύτερα των αστικών δυνάμεων απέναντι στη διακινδύνευση του επερχόμενου ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Δηλαδή υπάρχουν πολύ βαθύτερες σκέψεις που υπερβαίνουν ας πούμε, το κόμμα του Πασόκ ή το κόμμα της Δημάρη, κάτι τέτοιο. Γι' αυτό είπα προηγούμενο ότι αν θυμάστε κυοφορείται από τον Ιούνιο. Μήνες πριν ετοιμαζόταν πως είναι αναγκαίο να γίνει αυτό το πράγμα κλπ. Δεν το λέω συνωμοσιολογικά. Για φρένο στο ΣΥΡΙΖΑ το βλέπετε εσείς. Και αυτό. Και είναι φανερό, δεν είναι αυτό. Βλέπετε συνωμοσίες παντού, λοιπόν. Καμία συνωμοσία. Δεν ξέρω. Κύριε Οικονόμου, γιατί καμία βλέπετε συνωμοσία. Σας επιβουλεύονται όλοι, βάλουν κατά του ΣΥΡΙΖΑ του επερχόμενου όλοι που έρχεται να σώσει τη χώρα. Όλοι όχι. Εγώ σας έχω πει ότι ακόμα και δυνάμεις παραδείγματος χάρη που τώρα λένε καμία συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, είμαι σχεδόν σίγουρος πως αν έλθει ο χρόνος και η διάταξη των πολιτικών δυνάμεων είναι τέτοια, θα το σκεφτούν και τα λοιπά. Με αυτή δεν είναι καμία συνωμοσία. Μια κουβέντα μόνο. Μας προβληματίζει καθόλου το γεγονός ότι και πριν υπάρξει αυτή η κίνηση υπήρχε ένα μέρος του κόσμου που δεν προσχωρούσε στο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να υπάρχει.